Θέλω, κύριε Καλωθήρη, την άποψή σας για το σχέδιο διάσωσης της ΔΕΗ. Έχει ανάγκη ενός τέτοιου σχεδίου η ΔΕΗ? Καταρχήν βρίσκεται σε κίνδυνο και χρειάζεται να διασωθεί? Βεβαίως βρίσκεται σε κίνδυνο, με την έννοια ότι τα χρηματοοικονομικά της εταιρείας είναι σε πολύ κακή κατάσταση. Δυστυχώς η εταιρεία είναι υποχρεωμένη να καλύψει δαπάνες και υποχρεώσεις μεγάλες και αρκετών ετών και προς την τραπεζική αγορά, αλλά και προς τους προμηθευτές, τους εργολάβους και γενικώς σε όλες τις λειτουργικές της ανάγκες. Το πρόβλημα είναι μεγάλο σε τέτοιο βαθμό ώστε πλέον η εταιρεία να μην μπορεί να υλοποιήσει πλήρως το παραγωγικό της σχέδιο και τον προγραμματισμό της. Άμεσα χρειάζονται εκατοντάδες εκατομμύρια. Θα πρέπει οπωσδήποτε σε αυτό να ενσκύψει η πολιτεία. Η νέα κυβέρνηση πρέπει να το δει άμεσα. Βλέπουμε ότι όντως η κυβέρνηση αντιλήφθηκε πλήρως το μέγεθος του προβλήματος και έχει ενσκύψει επάνω σε αυτό. Έχουν γίνει προφανώς οι πρώτες συζητήσεις με την διοίκηση της ΔΕΗ. Προφανώς σχεδιάζεται κάποιο αποτέλεσμα. Στις προγραμματικές της κυβέρνησης θα αντιμετωπιστεί το συνολικό ζήτημα της ΔΕΗ και θα παρουσιαστεί μάλλον το συνολικό ζήτημα της ΔΕΗ και πιθανά κάποιες λύσεις. Εάν δεν δοθούν άμεσες λύσεις, έχουμε τεράστιο πρόβλημα. Αυτή η διάσωση που λέτε ότι χρειάζεται η ΔΕΗ, μπορεί να την κάνει η παρούσα διοίκηση? Γιατί ακούμε για απαλλαγή της διοίκησης. Επειδή ακριβώς το πρόβλημα δεν είναι τόσο των επιλογών της διοίκησης και ούτε η διοίκηση μπορεί να λύσει τέτοιου είδους μεγάλα προβλήματα, τα προβλήματα είναι τεράστια, έχουν να κάνουν άμεσα με τον κύριο μέτοχο, που σε κάθε κυβερνητική περίοδο πάντα είναι η κυβέρνηση. Οι λύσεις δίνονται μόνο από την πολιτεία. Είναι μεγάλα πολιτικά ζητήματα. Τα ζητήματα της ενέργειας, έτσι όπως διαχειρίζονταν, ήταν σε λάθος κατεύθυνση. Ελπίζουμε η νέα κυβέρνηση, η οποία παραλαμβάνει και την καυτή πατάτα, θα δρομολογήσει εκείνες τις εξελίξεις ώστε να ανασάνει η εταιρεία από τις δεσμεύσεις του κράτους και να προχωρήσει σε μια πιο παραγωγική και μια πιο οικονομικότερη λειτουργία, άρα και πιο προσοδοφόρα. Στα πλαίσια της διάσωσης είναι και η Πτολεμαΐδα 5, και αυτή κινδυνεύει, χρειάζεται διάσωση? Έχουμε πει πολλές φορές ότι η Πτολεμαΐδα 5 κινδυνεύει να έχει προβλήματα στη λειτουργία της. Έχει τα μεγάλα προβλήματα της καθυστέρησης, αλλά ταυτόχρονα υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ερωτηματικό. Εάν η προηγούμενη κυβέρνηση και η προηγούμενη διοίκηση έχουν κάνει τις ενδεδειγμένες ενέργειες εκείνες ώστε να υπαγάγουν την Πτολεμαΐδα 5 στο καθεστώς τον Άδη. Αν δεν έχουν γίνει όλες οι ενδεδειγμένες ενέργειες, έχουμε τεράστιο πρόβλημα που και αυτό πρέπει να λύσει η επόμενη κυβέρνηση. Δεν μπορεί μια τεράστια επένδυση της τάξης του 1,5 δις που σε αυτήν έχει επενδύσει πάρα πολλά η ΔΕΗ, αλλά συνολικά και το ελληνικό δημόσιο, να έχει προβλήματα λειτουργίας. Η μονάδα και σε αυτό το περιβάλλον, το ζωφερό για το Λιγνίτη και τους άνθρακες στην Ευρώπη, θα μπορεί να λειτουργεί, διότι θα είναι πλήρως ανταγωνιστική. Διότι θα έχει καλό βαθμό απόδοσης, θα μπαίνει πρώτη στο σύστημα και θα μπορεί να λειτουργεί. Εάν όμως έχει απαγόρευση σε ό,τι έχει να κάνει με τις εκκλήσεις ρήπων στο περιβάλλον, τότε για τυπικούς λόγους δεν θα μπορεί να λειτουργεί και όχι για ανταγωνιστικούς. Και αυτό βεβαίως θα είναι η χαρά των ιδιωτών, διότι ανταυτής της μονάδας θα δουλεύουν οι ίδιοι.